Γύπο! Γεια σου! Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω! Έχουμε πάει όλοι για παιχνίδι στον κήπο του Ζήση! Υπάρχουν μήλα στο δέντρο και ένα μικρό πουλάκι που τρώει καρπούς και σπόρους! Ο Ζήσης, η Ζήση και η Φιφή είναι όλοι τους εκεί! Έλα! Πάμε να τους βρούμε! Γεια σου! Αυτός είναι ο κήπος μου! Είναι μια όμορφη μέρα με λίγο αεράκι... Γι' αυτό απλώνουν τα ρούχα για να στεγνώσουν. Αυτές είναι οι πετσέτες που είχαμε μαζί μας την εκδρομή στην παραλία. Είχαν ακόμα άμμο. Έτσι δεν είναι... Ναι, Φιφι. Ειδικά η δική σου πετσέτα. Τήνεξες την άμμο από την πετσέτα σου πριν φύγουμε. Όχι. Ούψ. <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> νομίζω ότι έχω ακόμα άμμο στα παπούτσια μου. Ε, hey, Ζίζι. Ξέρεις ότι ήρθε ένα πουλάκι στην ταΐστρα του κήπου σου. Ναι, Μίμη. Είναι ένα μικρό κοκκινολέμι. Έρχεται κάθε μέρα για να φάει. Τον βλέπει, Φιφί. Α, ναι! Γύρισε το κεφάλι του για να μα χαιρετήσει. Μαζεύω τα φύλλα που έπεσαν από τα δέντρα για να διατηρηθεί ο κήπο καθαρό. Σε ευχαριστώ, Σίση. Μπορεί να τα πα με το καροτσάκι στη γωνία του κήπου. Φτιάχνω ένα τεράστιο σωρό από φύλλα. Δεν πέφτουν μόνο φύλλα από τα δέντρα, πέφτουν μπορούμε να μαζέψουμε μερικά μήλα και να φτιάξουμε μιλόπιτα για το απογευματινό μας. Μμμ, mm, ναι, με σαντιγί. Όχι, με παγωτό. Καλύτερα με παγωτό. <σκυρί> Άου, είσαι εντάξει, Μίμη. Εντάξει είμαι. Μάλλον θα φάω σκέτο παγωτό. Τα μήλα είναι πολύ επικίνδυνα. Ρίξε μια ματιά στον κήπο μου. Υπάρχουν πολλά πράγματα να ανακαλύψεις. Μμμμ, mm, μπορείς να μυρίσεις αυτά τα υπέροχα τριαντάφυλλα. Mm, ναι, μυρίζουν πολύ ωραία. Και από την κουζίνα έρχεται μια μυρωδιά και είναι μυρωδιά φαγητού. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τσιμπήσουμε κάτι. έχεις καρδιά μπαξέ ζήσει. Τι εννοείς ζήσει. Όταν κάποιος είναι καλόκαρδος, λέμε ότι έχει καρδιά μπαξέ. Αστείο μου φαίνεται. Πάντως όταν δεν έχω σοκολάτα να φάω, μου γίνεται η καρδιά περιβόλη. Χιχι, <laughs> έχω ένα υπέροχο παιχνίδι κυπουρικής. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις. Θα φέρω τα εργαλεία για να παίξουμε. Γεια σου. Πάντα υπάρχουν πολλές δουλειές να κάνει κανείς στον κήπο. Έλα να κάνουμε έκπληξη στο ζήσι, τακτοποιώντας τον κήπο του. Και σαν έξτρα έκπληξη μπορείς να φυτέψεις μερικούς βολβούς που θα φυτρώσουν του χρόνου. Θεούλη μου, κοίταξε τον κήπο του ζήσι. Πρέπει να ποτίσουμε τα λουλούδια στη γλάστρα, να ταΐσουμε τα πουλιά, να φυτέψουμε τους βολβούς, να σκουπίσουμε το πλακόστρωτο, να συγκεντρώσουμε τα φύλλα με τη τσουκράνα και να μαζέψουμε μήλα. Ουφ, ελπίζω να έχεις γεμάτες τις μπαταρίες σου. Θα σου ζητήσω να διαλέξεις ένα από αυτά τα αντικείμενα και να το σύρεις στο σημείο του κήπου όπου είναι απαραίτητο. Θα τακτοποιήσουμε τον κήπο στο άψε σβήσε. Ωραία! Θα σου ζητήσω κάτι και εσύ θα προσπαθήσεις να το βρεις. Τα πουλιά δυσκολεύονται να βρουν τροφή αυτή την εποχή του χρόνου. Μπορείς να βρεις κάτι για να τα ταΐσεις. Αυτό το καλάθι θα μας ήταν πολύ χρήσιμο για να μεταφέρουμε φρούτα στο σπίτι. Όχι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου. Ορίστε, τώρα τα πουλιά στον κήπο του Ζήση έχουν αρκετή τροφή. Ο Ζήσης χαίρεται όταν επισκέπτονται τον κήπο του τα πουλιά. Ο Ζήσης περπατούσε πάλι στον κήπο με λασπωμένες μπότες. Τι μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να καθαρίσεις τη λάσπη? Wow! Τι σκληρά που δουλεύεις! Μάζεψες όλα τα φύλλα και καθάρισες τις πατημασιές από λάσπη που άφησε ο Ζήσης. Θα χαρεί πολύ! Έχουν πέσει πολλά φύλλα στο γρασίδι. Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τα μαζέψουμε σε ένα σωρό? Μπράβο! Τα φύλλα ήταν σκορπισμένα παντού στον κήπο. Αυτά τα λουλούδια δεν δείχνουν πολύ ζωντανά. Μπορείς να βρεις κάτι που θα τα βοηθήσει να συνέλθουν. Αυτό δεν χρειάζεται εδώ. Βλέπω κάτι που χρειάζεται πότισμα περισσότερο από ό,τι αυτό. Αυτό είναι ένα αυτιαράκι. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να ανοίξεις μικρές τρύπες στο έδαφος. Θα σου δείξω τι χρειάζεσαι. Μου φαίνεται ότι έχεις μπερδέψει τις δουλειές. Να σε βοηθήσω λιγάκι. Να μην βρύση. Τώρα μπορείς να γεμίσεις το ποτιστήρι και να ποτίσεις τα λουλούδια. Θεούλη μου, αυτά τα λουλούδια ήταν πολύ διψασμένα. Μάλλον ο Ζήσης ξέχασε να τα ποτίσει. Όταν δεν βρέχει, πρέπει να ποτίζεις τα φυτά σου, διαφορετικά θα ξεραθούν. Έχουμε κάνει ένα μικρό σωρό από φύλλα και θα ήθελα να τα πάμε στο μεγάλο σωρό που υπάρχει στο βάθος του κήπου. Τι μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να τα μεταφέρεις εκεί? Λία, το καροτσάκι είναι ό,τι χρειάζεται για να μεταφέρουμε αυτά τα φύλλα. Θέλω να φτιάξω μία μιλόπιτα. Μπορείς να βρεις κάτι για να μαζέψουμε τα μήλα από το δέντρο. Τι ωραία! Με αυτά τα μήλα θα φτιάξουμε μία πεντανόστιμη μιλόπιτα με γλυκιά αφρά τη αντιγή. Θα ήταν καλό να φυτέψουμε μερικούς βολβούς που θα φυτρώσουν του χρόνου. Τι μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να ανοίξεις μικρές τρύπες όπου θα τους φυτέψουμε? Χρησιμοποίησες το φτιαράκι για να ανοίξεις τρεις μικρές τρύπες όπου θα φυτέψουμε τους βολβούς. Οι βολβοί θα μείνουν κάτω από το έδαφος όλο το χειμώνα. Έπειτα στις αρχές του επόμενου χρόνου θα βγάλουν πράσινους βλαστούς και όμορφα λουλούδια. Ο Ζήσης θα χαρεί πολύ. Ζήτω, τελείωσες όλες τις δουλειέ Δούλεψες πολύ σκληρά. Μπράβο! Συγχαρητήρια! Ορίστε ένα κομμάτι του παζλ για να σε ευχαριστήσω για τη βοήθειά σου. Πριν φύγεις, θα ήθελα να κάνεις κάτι ακόμα. Πρέπει να βάλουμε στη θέση τους τα εργαλεία. Μπορείς λοιπόν να σύρεις το ποτιστήρι, τη τζουκράνα, τη σκούπα, το φτιαράκι και το καροτσάκι μέσα στην αποθήκη. Το καλάθι για τα μήλα το χρειάζομαι, γι' αυτό μην το βάλεις στην αποθήκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοήθησες με τις δουλειές του κήπου. Αν θέλεις να κάνουμε και άλλες δουλειές στον κήπο, κάνε κλικ στην αποθήκη. Ή αν θέλεις να επιστρέψεις στο άλλο κομμάτι του κήπου για να συναντήσεις τους υπόλοιπους της παρέας, κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής. Τέλεια! Θα ζητούσα από κάποιον από την παρέα να με βοηθήσει στις δουλειές του κήπου. Αλλά αν με βοηθήσεις εσύ, είμαι σίγουρη ότι θα τελειώσουμε πολύ πιο γρήγορα. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με τα αστεία αυτοκόλλητα! Μπορείς πανεύκολα να χρησιμοποιήσεις τα αστεία αυτοκόλλητα! Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις κλικ και να σύρεις το αυτοκόλλητο που θέλεις να χρησιμοποιήσεις στο σημείο της εικόνας που θέλεις! Το αυτοκόλλητο θα μείνει ακριβώς εκεί που το έβαλες. Αν αλλάξεις γνώμη, απλώς κάνε κλικ και σύρετο το σε διαφορετικό σημείο. Όταν τελειώσεις την εικόνα σου, μπορείς να την εκτυπώσεις. Κάνε κλικ εδώ, στο κουμπί της εκτύπωσης. Αν θέλεις να κολλήσεις τα αυτοκόλλητάκια σε διαφορετική εικόνα, κάνε κλικ στο κουμπί της νέας εικόνας, στο κάτω μέρος της οθόνης. Α κολλήσουμε τα αστεία αυτοκόλλητα! Κάνε κλικ στο κόκκινο πλαίσιο για να αλλάξει την Thank oh. Γεια σου και πάλι. Κοίτα, ο μικρός κοκκινολέμης είναι τώρα στην ποτίστρα. Κάνει μπάνιο. Στα πουλιά αρέσει να κάνουν μπάνιο. Πρέπει να διατηρούν τα φτερά τους καθαρά. Εγώ διατηρώ καθαρό τον κήπο σου, Ζήση. Μάζεψα μερικά φύλλα και μερικά μήλα. Σε ευχαριστώ, Ζήση. Υπάρχουν πολλά υπέροχα πράγματα στον κήπο. Μπορούμε να τον εξερευνήσουμε. Κοιτάξτε τα σύννεφα. Μερικές φορές παίρνουν συγκεκριμένα σχήματα. Κοιτάξτε, αυτό το σύννεφο μοιάζει με ψάρι. Κοιτάξτε, αυτό το σύννεφο μοιάζει με ψάρι. μικρές πεταλούδες έχουν κρυμμένα γράμματα στα φτερά τους και υπάρχουν δύο πεταλούδες με το ίδιο γράμμα. Αυτό που θέλω να κάνεις είναι να βρεις τα ζευγάρια των γραμμάτων που κρύβουν οι πεταλούδες. Ψάχνεις τα ζευγάρια των γραμμάτων που έχουν τον ήχο Σ, σ... Κ, Ε και Ν. Σου φαίνεται εύκολο! Μην βιάζεσαι γιατί τώρα αρχίζουν τα δύσκολα! Όλες οι πεταλούδες θα σου δείξουν τα γράμματα που κρύβουν. Μετά θα κλείσουν τα φτερά τους και εσύ θα πρέπει να θυμηθείς πού βρίσκονται τα γράμματα. Μετά κάνε κλικ σε δύο από τις πεταλούδες που έχουν κλείσει τα φτερά τους και που νομίζεις ότι κρύβουν το ίδιο γράμμα. Αν διαλέξεις το σωστό ζευγάρι, οι πεταλούδες θα πετάξουν μακριά! Κατάλαβες! Ωραία! Κάνε κλικ σε δύο πεταλούδες που κρύβουν ένα ζευγάρι γραμμάτων. Σου. Σου. Κάνε κλικ στα ζευγάρια. Κ. Κ. Ψάξε να βρεις ζευγάρια γραμμάτων. Νου. Νου. Σου έχει μείνει μόνο ένα ζευγάρι να βρεις ακόμα. Ε. Προσπάθησε πάλι. Ε. Ε. Αφού είσαι τέτοια διάνοια, ορίστε ένα κομμάτι του παζλ. Αν θέλεις να παίξεις πάλι, κάνε κλικ στην περιοχή του παιχνιδιού ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να βρεις τους υπόλοιπους της παρέας στον κήπο. Σε αυτό το παιχνίδι προσπαθούμε να θυμηθούμε ποιες πεταλούδες κρύβουν στα φτερά του ζευγάρια γραμμάτων. Γεια σου και πάλι. Τώρα όλες οι πετσέτες στεγνώνουν στο σκηνή. Αυτή η μεγάλη πετσέτα έχει εικόνες από τυρί. Σε ποιον αρέσει το τυρί? Σε μένα! Μάντεψες ότι αυτή η πετσέτα είναι δική μου. Τρελαίνομαι για τυρί. Ψανού η πετσέτα έχει αστέρια. Εγώ ξέρω, εγώ ξέρω. Η δική μου, γιατί είμαι αστέρι. Φοράω επίσης και μπλούζα με αστέρι. Σωστά, Φιφί. Υπάρχουν πολλά ακόμα να δούμε στον κήπο του Ζήση. Κοίταξε, τριγύρω, κρύβονται πολλές εκπλήξεις. Κοιτάξτε τα σύννεφα. Μερικές φορές παίρνουν συγκεκριμένα σχήματα. Ε, hey, αυτό το σύννεφο μοιάζει με αυτοκίνητο. το δέντρο σου έχει πολλά μήλα ζήσει. Πόσα μπορείς να δεις μίμη. Τα μετράω τώρα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Είναι πάρα πολλά. Έχω ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με σχήματα που φτιάχνουν εικόνες έκπληξη. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις. Ωραία! Θα περάσουμε φίνα φτιάχνοντας εικόνες. Γεια σου! Καλώς ήρθες στο παιχνίδι μου με τα super σχήματα. Σήμερα θα φτιάξεις εικόνες με 30 σχήματα. Όταν ολοκληρώσεις τρεις εικόνες, θα κερδίσεις ένα βραβείο που θα έχει το σχήμα ενός κομματιού του παζλ. Και όταν τελειώνεις μια εικόνα, μπορείς να την εκτυπώνεις. Πρώτα, πρέπει να μου πεις πόσα σχήματα θέλεις να χρησιμοποιήσεις στις εικόνες σου. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν θέλεις να φτιάξεις εικόνες με λίγα σχήματα. Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν θέλεις να φτιάξεις εικόνες με πολλά σχήματα. Αυτό είναι το πλαίσιο για την πρώτη σου εικόνα. Θα σου ζητήσω να κάνεις κλικ μερικές φορές σε κάποιο από τα σχήματα μου. Έχω έναν κύκλο. Ο κύκλος είναι στρογγυλός. Έχω ένα τετράγωνο. Το τετράγωνο έχει τέσσερις πλευρές με ίδιο μήκος. Έχω ένα τρίγωνο. Το τρίγωνο έχει τρεις πλευρές. Και έχω και ένα ορθογώνιο. Το ορθογώνιο έχει δύο μακριές πλευρές και δύο κοντές πλευρές. Αν σου ζητήσω να βάλεις τρεις κύκλους στην εικόνα, κάνε κλικ στον κύκλο τρεις φορές και θα εμφανιστούν τρεις κύκλοι. Αλλά να μην βιάζεσαι! να περιμένεις να εμφανιστεί το σχήμα στην εικόνα πριν κάνεις πάλι κλικ. Δες πόση ώρα θα σου πάρει για να καταλάβεις τη δείχνει η εικόνα. Για την πρώτη σου εικόνα, για αυτή την εικόνα θα ήθελα να κάνεις τρεις φορές κλικ στο ορθογώνιο. Το βρήκες! Πρόσθεσε πέντε κύκλους. Αυτή η εικόνα είναι ένα μυστήριο. Μήπως ξέρεις τι είναι. Τώρα κάνε κλικ στο τετράγωνο τέσσερις φορές. Έχεις και άλλη δουλειά. Κάνε κλικ στο ορθογώνιο δύο φορές. Χρειάζομαι δύο τρίγωνα. Και για να τελειώσεις την εικόνα, κάνε κλικ στον κύκλο μία φορά. Ο χρόνος σου τελείωσε. Έφτιαξες μια τέλεια εικόνα με ένα ρολόι. Αν θέλεις να εκτυπώσεις την εικόνα σου, κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης στο κάτω μέρος της οθόνης ή κάνε κλικ πάνω μου για να συνεχίσεις το παιχνίδι. Για να ξεκινήσεις αυτή την εικόνα, θέλω να κάνεις τέσσερα κλικ στο ορθογώνιο. Μπράβο σου! Τώρα κάνε δύο κλικ στο τρίγωνο. Μπ, τι νομίζεις ότι είναι? Αυτή η εικόνα χρειάζεται τέσσερα τετράγωνα. Για να την ολοκληρώσεις, πρέπει να κάνεις κλικ στον κύκλο εννέα φορές. <Στονίκη> Ένα στρουμπουλό χουρουράκι! τα αυτιά μου μοιάζουν με δύο μεγάλους κύκλους. Αν θέλεις να εκτυπώσεις την εικόνα σου, κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης στο κάτω μέρος της οθόνης ή κάνε κλικ πάνω μου για να συνεχίσεις το παιχνίδι. Για να ξεκινήσεις αυτή την εικόνα, κάνε τέσσερα κλικ στο τρίγωνο. Τώρα, χρειάζομαι 7 κύκλους. Τι νομίζεις ότι θα δείχνει η εικόνα, πρόσθεσε 5 ορθογόνια. Τώρα κάνε 4 κλικ στο τετράγωνο. Μένει μόνο ένα σχήμα για να βάλεις την εικόνα. Κάνε κλικ σε ένα τρίγωνο. Έφτιαξες ένα φιλικό ψαράκι. Τι όμορφο που είναι! Έφτιαξες τρεις εικόνες με σούπερ σχήματα. Τώρα θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ για να φτιάξεις και άλλη εικόνα. Αν θέλεις να εκτυπώσεις την εικόνα σου, κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης στο κάτω μέρος της οθόνης ή κάνε κλικ πάνω μου για να συνεχίσεις το παιχνίδι. Κάνε κλικ πάνω μου για να φτιάξουμε μερικές ακόμα φανταστικές εικόνες με σχήματα ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στον κήπο του Ζήσι. Πρώτα πρέπει να μου πεις πόσα σχήματα θέλεις να χρησιμοποιήσεις τις εικόνες σου. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν θέλεις να φτιάξεις εικόνες με λίγα σχήματα. Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν θέλεις να φτιάξεις εικόνες με πολλά σχήματα. Ωραία! Ας φτιάξουμε μια καινούργια εικόνα. Για να ξεκινήσεις αυτή την εικόνα θέλω να κάνεις 4 κλικ στο ορθογώνιο. Σωστά! Τώρα κάνε δύο κλικ στο τρίγωνο. Mm, τι νομίζεις ότι είναι? Αυτή η εικόνα χρειάζεται τέσσερα τετράγωνα. <Κι> Για να την ολοκληρώσεις πρέπει να κάνεις κλικ στον κύκλο εννέα φορές. Ένα στρουμπουλό χουρουράκι! Αν θέλεις να εκτυπώσεις την εικόνα σου, κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης στο κάτω μέρος της οθόνης ή κάνε κλικ πάνω μου για να συνεχίσεις το παιχνίδι! Γεια σου! Άρχισε να φυσάει λίγο περισσότερο τώρα στον κήπο. Ανησυχώ μήπως ο αέρας σκορπίσει τα φύλλα που μάζεψα. Τότε θα πρέπει να τα ξαναμαζέψεις! Κοιτάξτε την πουγάδα στο σκηνή! Οι πετσέτε θα στεγνώσουν σύντομα. Πόπο, Φιφί, ο αέρα πήρε την πετσέτα σου. Γρήγορα, να την πιάσουμε! Πολύ αργά. Πήγε στον κήπο του γείτονα. Δεν πειράζει. Προσγειώθηκε σε ένα θάμνο. Πρέπει να πάω να την φέρω. Κάνε κλικ σε άλλα σημεία του κήπου και θα συμβούν και άλλα αστεία πράγματα. Κοιτάξτε, τα σύννεφα μερικέ φορέ παίρνουν συγκεκριμένα σχήματα. Σε αυτό το σύννεφο μπορείς να δεις μια πάπια. Μου αρέσει να είμαι έξω στον κήπο. Τρελαίνεσαι για τη φύση, έτσι ζήσει. Ναι, τρελαίνομαι για τη φύση. Και έχω ένα παιχνίδι με βελανίδια, Σίσι. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με τα βελανίδια. Πάμε! Είμαστε σε ένα κήπο γεμάτο μικρά ζώα και φυτά. Και αυτή είναι η ζωζό, το σκιουράκι. Χρειάζεται τη βοήθειά σου. Τα σκιουράκια όπως η ζωζό τρώνε βελανίδια και σπόρους. Τα θάβουν στο χώμα και τα ξεθάβουν το χειμώνα όταν δεν υπάρχει αρκετή τροφή. Αλλά η ζωζό είναι αφηρημένη και δεν θυμάται που έχει θάψει τα δικά της βελανίδια. Ευτυχώς που τα άλλα ζωάκια του κήπου μπορούν να τη βοηθήσουν να τα βρει. Εγώ θα σου δώσω την πρώτη βοήθεια και εσύ θα πρέπει να μετακινήσεις τη ζωζό μέσα στον κήπο συλλέγοντας στοιχεία μέχρι να βρεις έξι βελανίδια. Όταν θα έχεις βοηθήσει τη ζωζό να βρει έξι βελανίδια θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Για να μετακινήσει τη ζωζό από τετραγωνάκι σε τετραγωνάκι, κάνε κλικ σε αυτά τα βέλη. Είμαστε έτοιμοι για το κυνήγι των βελανιδιών. Τότε θα σου δώσω την πρώτη βοήθεια. Μετακίνησε τη ζωζό για να συναντήσει ένα απρόμαυρο πουλί. Αυτός, η βατομουριά, είναι γεμάτη μικρούς μαύρους καρπούς. Πρόσεξε όμως, γιατί και αυτό το φυτό έχει αγκάθια. Πρέπει να πας στο πουλί. Ναι, η Ζωζό πρέπει να συναντήσει αυτό το πουλί. Οι καρακάξες πετάνε δυο-δυο ή σε μικρές ομάδες. Όταν δεις μία, κοίταξε τριγύρω, μήπως δεις και καμιά άλλη. Βελανιδιά είπες, σκάψε γύρω από το θάμνο με τους μικρούς κόκκινους καρπούς. ζητώ! Βρήκε το πουρνάρι! Το πουρνάρι έχει αγκαθωτά φύλλα για να μην το τρώνε τα ζώα. Έχει φύλλα όλο το χρόνο. Τους μήνες που κάνει κρύο, το πουρνάρι έχει κατακόκκινους καρπούς. Για να δούμε αν υπάρχει θαμένο εδώ κανένα βελανίδι. Βρήκε ένα βελανίδι. Τώρα βοήθησε τη Ζωζό να βρει άλλο ένα. Μετακίνησε τη ζωζό για να συναντήσει ένα ζωάκι που είναι καλυμμένο με αγκάθια. Ναι, η ζωζό πρέπει να μιλήσει με το σκαντζόχυρο. Οι σκατζόχυροι προτιμούν να βγαίνουν τη νύχτα για να κυνηγήσουν σκαθάρια, κάμπιες και σκουλίκια. Το σώμα τους είναι καλυμμένο με αγκάθια για να προστατεύονται. Όταν τρομάζουν, μαζεύονται και γίνονται μια μπάλα. Ψά. προχωρήστε. Έφτασες στο θάμνο με τα βατόμουρα. Νομίζεις ότι είναι θαμένο εδώ κανένα βελανίδι. <Κι> Τώρα η Ζωζό έχει δύο βελανίδια. Μετακίνησε τη Ζωζό για να συναντήσει ένα μικρό πλασματάκι που κουβαλάει το κέλυφος του. Το βρήκε! Η Ζωζό πρέπει να χαιρετήσει το σαλιγκάρι. Τα σαλιγκάρια έχουν μαλακό σώμα και σκληρό σπυροειδές κέλυφος. Ζουν στη σκιά κάτω από ξύλα ή πέτρες και βγαίνουν τη νύχτα για να φάνε φύλλα. Ήρθε στο σωστό μέρος. Εγώ ξέρω που είναι τα βελανίδια. Υπάρχει ένα κρυμμένο κάτω από το δέντρο. κατάφερες! Αυτή είναι η βελανιδιά! Αυτό είναι το κάτω μέρος του κορμού μιας βελανιδιάς. Στη βελανιδιά φυτρώνουν μικροί καρποί που ονομάζονται βελανίδια. Εμείς δεν τα τρώμε, αλλά η ζωζότο σκιουράκι τρελαίνεται για αυτά. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει εδώ κανένα βελανίδι... Τώρα έχει τρία. Η ζωζό έχει βρει τα μισά από τα βελανίδια τη. Μερικέ φορέ, όταν τα σκιουράκια ξεχνούν που έχουν θάψει τα βελανίδια και του σπόρου του, οι σπόροι φυτρώνουν και γίνονται φυτά. Πρέπει να μετακινήσει τη ζωζό για να συναντήσει ένα μικρό ζωάκι που υφαίνει ιστού. Σωστά! Η ζωζό πρέπει να συναντήσει την αράχνη Αυτή είναι μια αράχνη κήπου Όλες οι αράχνες έχουν οχτώ πόδια Υφαίνουν ιστούς για να πιάνουν μύγες για το δείπνο τους Λυπάμαι! Τώρα υφαίνω τον ιστό μου Ρώτησε το σκατζόχυρο Ναι, η Ζωζό πρέπει να μιλήσει με το σκαντζόχυρο. Ψάχνεις για βελανίδια. Νομίζω ότι υπάρχει ένα κάτω από το κίτρινο λουλούδι. Το βρήκες! βρήκε το κίτρινο λουλούδι. Νομίζεις ότι είναι θαμένο εδώ κανένα βελανίδι. <Κι> Βοήθησε στη Ζωζό να βρει τέσσερα βελανίδια. Στη Ζωζό αρέσουν τα βελανίδια. Αλλά αναρωτιέμαι τι θα έκανε αν έβρισκε κρεμμύδια. Πήγαινε τη Ζωζό να χαιρετήσει ένα μικρούλι έντομο με βούλες. Αυτό είναι. Η Ζωζό θέλει να συναντήσει την Πασχαλίτσα. Αυτή η Πασχαλίτσα έχει μόνο δύο βούλες. Αλλά υπάρχουν Πασχαλίτσες με περισσότερες βούλες. Κάτω από το κάλυμα με τις βούλες, οι Πασχαλίτσες κρύβουν τα φτερά τους. Μπορείς να με ρωτήσεις αργότερα. Πήγαινε να μιλήσεις το ζωάκι με το σπυροειδές κέλυφος. Του βρήκε! Η Ζωζό πρέπει να χαιρετήσει το σαλιγκάρι. ήρθε στο σωστό μέρο. Εγώ ξέρω που είναι τα βελανίδια. Υπάρχει ένα κρυμμένο στο μπλε λουλούδι. Ναι, αυτό είναι το μπλε λουλούδι, αναρωτιέμαι. Αν υπάρχει εδώ κανένα βελανίδι... Ακόμα ένα βελανίδι! Απομένει να βρεις ένα ακόμα! Στη ζωζό αρέσει να ψάχνει για βελανίδια στο έδαφος. Αλλά ζει σε μια φωλιά στην κορυφή ενός ψηλού δέντρου. Μετακίνησε τη ζωζό για να συναντήσει ένα μικρό πλασματάκι που κουβαλάει το κέλυφός του. Το βρήκε! Η Ζωζό πρέπει να χαιρετήσει το σαλιγκάρι. Σε πειράζει να ξαναέρθεις αργότερα. Βιάζομαι. Πήγαινε να ενοχλήσεις το πλάσμα με τα αγκάθια. Η Ζωζό πρέπει να μιλήσει με το σκαντζόχυρο. Ψάχνεις για βελανίδια. Νομίζω ότι υπάρχει ένα κάτω από το κόκκινο λουλούδι. Σωστά! Αυτό είναι το κόκκινο λουλούδι. Για να δούμε αν υπάρχει θαμένο εδώ κανένα βελανίδι. Πολύ ωραία. Τώρα η Ζωζό έχει βρει όλα τα βελανίδια της. Μερικές φορές ξεχνάω κι εγώ που έχω βάλει τα πράγματά μου. Όπως η Ζωζό. Επειδή βοήθησε τόσο πολύ τη Ζωζό, ορίστε ένα κομμάτι του παζλ. Καλώς ήρθες διασκεδαστικό παζλ. Κοίτα, έχεις ένα κομμάτι του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή θέση του και σύρε το εκεί. Σωστά! Μπράβο σου! Να άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Αυτό είναι. Μπράβο. Να άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσει στο παζλ. Ξέρει τη σωστή θέση του. Ωραία! Το τέριαξε πολύ σωστά. Να άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσει στο παζλ. Ξέρει τη σωστή θέση του. Σωστά! Μπράβο σου! Αυτό το μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα δες τι θα γίνει αν κάνεις κλικ στις εικόνες. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων.